Στην αρχή της εισήγησής σας είπατε για κάποια στοιχεία που έχετε για προκρατήσεις της TUI που φτάνουν περίπου το 7%. Τα δημοσίευση η χθεσινή καθημερινή. Αυτό είναι θετικό και καλό θα είναι για το νησί μας. Στη συνέχεια είπατε ότι ξεκινούν οι τουριστικές εκθέσεις με αυτή, νομίζω αν θυμάμαι καλά, αρχές Νοεμβρίου του Λονδίνου. Έχουμε τους Ουτρέχτες και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε ακόμα μας σαν Δήμος πώς θα παρουσιαστούμε και αν θα έχουμε περίπτερο, αν θα πάμε σε ΕΟΠ κτλ. Ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, πώς πρέπει να κινηθούμε για αυτές τις εκθέσεις, γιατί αυτό έρχεται σε αντιπαραβολή με το στοιχείο το αρχικό που είπατε. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Αυτές τις μέρες κάνετε κάποιες περιοδίες στην πόλη της Κόκκας, στα χωριά. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι πρώτες διαπιστώσεις που έχετε εσείς και οι συνεργάτες σας και ποια είναι τα βασικά ζητήματα που σας θέσανε οι πολίτες της Κόκκας. Λοιπόν, για το πρώτο ερώτημα, κυρία Δανελάκη, θα σας παραπέμψω στο τι κάναμε εμείς από το 2008 και μετά. Το 2007 ήταν έτος γνώσης και από το 2008 και μετά τι κάναμε. Το 2007 στην πρώτη έκθεση που πήγα ως δήμαρχος, μετά από πίεση του συναδέλφου μου υπεύθυνου για τον τουρισμό του Ηλία του Σιφάκη, γιατί έπρεπε να δω και να μάθω, δεν είχα ξαναπάει, ήταν στην έκθεση στο Βερολίνο. Και η ΚΟΣ ήταν μεταξύ δύο πολύ αγαπημένων μου και όμορφων νησιών, της Λίμνου και της Ισλέρου. Ο τέταρτος προορισμός ήταν μεταξύ της Λίμνου και της Λέρου στο περίπτερο του ΕΟΤ, στο Βερολίνο. Γωνία η Λίμνος μου φαίνεται, μέση εμείς και παραπέρα η Λέρος. Ή η Λίμνος γωνία ανάποδα. Και εκεί συνάντησα για πρώτη φορά επιχειρηματίες οι οποίοι έκαναν το σταυρό τους όταν έβλεπε όταν ήταν το δήμαρχο για πρώτη φορά. Και λέει: Δήμαρχε, επιτέλους, και κάνε τις πρώτες κουβέντες. Με αποτέλεσμα από την επόμενη χρονιά η ΚΟΣ να συμμετέχει με αυτοτελές μεγάλο και σωστό περίπτερο και με υλικό που ετοιμάσαμε σε όλες τις εκθέσεις τις οποίες θεωρούσαμε κυρίαρχες. Αυτό τους προτείναμε και φέτος και τους προτείνουμε. Δεν μπορεί να είμαστε φτωχοί συγγενείς στο Λονδίνο, δεν μπορεί να αποσιάζουμε από το Βερολίνο με σοβαρή παρουσία και όχι ως φτωχοί συγγενείς του ΕΟΤ, που δεν ξέρουμε και πώς θα πάει και πού θα πάει, δεν μπορεί να μην είμαστε στην Ουτρέχτη, δεν μπορεί να μην είμαστε στη Μόσχα. Και επειδή Λονδίνο και Μόσχα είναι πανάκριβα, για να πας με περίπτερο, όμως οφείλουμε να τα επενδύσουμε γιατί τα εισπράττουμε από τους ξενοδόχους. Τουλάχιστον στην Ουτρέχτη πρέπει να έχουμε μια παρουσία σοβαρή. Και στα άλλα είπα, αλλά εκεί είναι και να βρουν δικαιολογίες και ίσως επειδή δεν παρουσιάστηκε και μειοδότης. Εδώ σήμερα μετά από εμάς θα παρουσιάσει άλλη μια καταπληκτική πρόταση ο Δήμαρχος, που πλέον αρχίζει να προκαλεί γέλια με αυτή την ιστορία, να αναλάβει συνεργατική την προώθηση του τουρισμού. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα μας πάρουν και με τις πέτρες. Μετά τη συνεργατική των, πώς το λένε, τον Bonding Guard και το Security, θα έχουμε τη συνεργατική που θα προκρίνει τον τουρισμό. Κάποια στιγμή μπορεί να μας προτείνει και καμιά άλλη συνεργατική περίεργη. Για τις περιοδίες. Ήταν καθοριστική η εικόνα την οποία εισπράξαμε, τη γνωρίζαμε, αλλά αυτά τα οποία ακούσαμε, κυρία Δανελάκη, ήταν πραγματικά συγκλονιστικά. Ξέρετε, ο κόσμος έχει ένα ιδιαίτερο αισθητήριο. Και πέραν αυτό που είπα ότι όλοι μας εμέφαντο γιατί εμείς φταίγαμε που φέραμε τη Δημοτική Αρχή, το πρώτο που έλεγαν είναι πότε τελειώνει η θητεία τους, να γλιτώσουμε. Ήταν το πρώτο. Και όταν τους λέγαμε το 2014, η αγωνία τους ήταν τεράστια. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι αυτή η τουριστική πολιτική της Δημοτικής Αρχής, το είπαμε και στα δελτία τύπου, είναι απαράδεκτη. Το τρίτο είναι ότι από ορισμένες δράσεις τουρισμού, όπως για παράδειγμα τα κρουαζιερόπλια που εμείς φέραμε στην ΚΟ, δεν τους βλέπει η πόλη. Και βεβαίως καλά κάνουν και πηγαίνουν στο χωριό, αλλά δεν τους βλέπει και η πόλη. Και για να τους δει η πόλη, πρέπει να γίνουν και συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να πάει σε συγκεκριμένες περιοχές. Όπως επίσης δεν είδαν και τους χιλιάδες κόσμο που ήρθε με τα All Inclusive. Γιατί δεν είχαν διάθεση να βγουν οι άνθρωποι έξω, δεν είχαν και το δέλεαρ να βγουν έξω. Δεν είχαν την ποιότητα και την ποσότητα των εκδηλώσεων που είχαμε. Το 2009, το 2010, το 2011, καλή προσπάθεια με τα σωματεία και τους διάφορους τραγουδιστές, αλλά κάποια στιγμή ο κόσμος και ο τουρίστας ζητά κάτι καλύτερο. Και το επίσης βασικό, γιατί έγινε μια ερώτηση για την πεζοδρόμηση, είναι δεν θα επιτρέψουμε και μην τους επιτρέψετε με τίποτα να το κάνουν. Η απάντησή μας και δια του τύπου είναι ότι ως Δημοτική Αρχή μπορεί να αποφασίσει ό,τι θέλει. Βάσει όμως της νομοθεσίας, με μελέτες, εγκρίσεις, και βεβαίως πείθοντας ό,τι πρέπει να τα κάνει. Γιατί να ξεκινήσει, ας πούμε, το λιμάνι χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει. Και θα το επιτρέψουμε. Να υπολογίσει το κόστος και αν αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να πάνε αλλού. Και βεβαίως, αφού τα αποπετρήσει όλα αυτά και τα αποφασίσει, να πω και στην κοινωνία, αν θα το επιτρέψει.
Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε σε σχέση με την νομοθεσία και η κοινωνία αν θα το επιτρέψει. Τι εννοείται, θα κατέβει ο κόσμος στο λιμάνι, αυτό το ξέρει ο κόσμος. Εμείς δεν έχουμε καμιά διάθεση ούτε κινητοποιήσεις να κάνουμε. Εμείς θα κατέβουμε με τον κόσμο. Ως παράταξη δεν θα κάνουμε κάτι. Δεν θα κατέβει στο λιμάνι παράταξη. Με πανό που να γράφει παράταξη δεν μιλάξει. Ούτε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Ο κόσμος έχει αισθητήριο, κύριε Βερβερό. Μακάρι να το ξεκινήσει. Εμείς θα κατέβουμε. Μακάρι να το ξεκινήσει. Θα φανεί. Όταν αφαιρεί, επειδή ρώτησε κάποιος για το νερό, όταν αφαιρεί από τον προϋπολογισμό της αντικατάστασης των διχτύων του Δήμου Ηρακλειδών 150 χιλιάρικα που ο ίδιος τα έβαλε για να βελτιώσει το νερό, μου φαίνεται, κυρία Βούλη, την έκανε την ερώτηση. 150 χιλιάρικα, 155 αφαίρεσε από τον προϋπολογισμό που ο ίδιος είχε βάλει για το βελτίωση των διχτύων του νερού στην Αντιμάχια. Εάν λοιπόν αυτά τα πάρει από εκεί για να έρθει να χαλάσει το λιμάνι, με γεια του, με χαρά του, οι αντιμαχίτες είναι εδώ, είναι εκεί, ας τους δουν και ας κρίνουν και ας αποφασίσουν. Ορίστε. Κύριε Κυρίτση, αναφερθήκα στην αρχή της συνέντευξης τύπου στην κρίση, την πολύπλευρη μάλιστα, γιατί δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κοινωνική κυρίως και πολιτική βεβαίως στην Ελλάδα. Και κάνετε λόγο για μια πανστρατεία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις. Ήσασταν μόλις 4 χρόνια δήμαρχος. Πιστώνετε στην παράταξή σας όλα τα θετικά που μπορεί να έχει ως τουριστικός ο προορισμός, απαξιώνοντας εντωμεταξύ μια πορεία ενός ανθρώπου, του συγκεκριμένου του δημάρχου, του κ. Καΐσαρη, ο οποίος είναι 20 χρόνια. Φυσικά, φαντάζομαι ότι θα ήταν μετρόπι εκ μέρους σας να μην παραδεχτείτε ότι έχει κάποιο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη που υπήρξε και το νησί της ΚΟ. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Πιστεύετε ότι οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιείτε, ο λόγος και το ύφος που απευθύνεστε στην κοινωνία αλλά και στην Δημοτική Αρχή προάγει τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος είναι η απαραίτητη προϋπόθεση ούτως ώστε να υπάρξει η συνένεση κοινωνική, η πανστρατιά που λέτε εσείς ότι πρέπει να υπάρξει για να βγούμε από την κρίση. Και αν μέσα σε αυτή την... Αν η θέση σας είναι παντελώς αρνητική σε σχέση με την πολιτική που εκφράζει η Δημοτική Αρχή, έτσι, και όχι σε θέματα διαχειριστικά στα οποία αναφερθήκαμε σε αυτή τη συνέντευξη, σε σχέση με την αξιοποίηση του νόμου για την κοινωνική οικονομία. Υπάρχουν πάρα πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι οποίες έχουν μείνει ανεκμετάλλευτες. Αυτές δεν θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι που είναι στην ΚΟ, και όχι μόνο οι νέοι επιστήμονες, όπως και εσείς σωστά επισημάνατε, αλλά οι νέοι επιστήμονες εκείνοι που θα μπορέσουν να στήσουν σωστά τη δουλειά, ούτως ώστε να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να απασχοληθούν με αυτές, να αξιοποιήσουν τα κτίρια, να αξιοποιήσουν την γη, τα σφαγεία και όλα αυτά. Και ένα ερώτημα έχω ακόμα, επειδή αναφερθήκατε στην παιδεία και για τα όσα δεν έχουν γίνει. Ήθελα να μου πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται η εργολαβία που είχε αναλάβει για τον παιδικό σταθμό στην Αγία Μαρία, που υπάρχει πρόβλημα τώρα εκεί, η Αιγιαλός. Και ο κ. Κόστολο, αν δεν κάνω λάθος, μετά. Ο κ. Κόστολο δεν είχε πάρει εργολαβία, νομίζω. Όχι μόνο. Σε... Πάρα πολύ έχουν πάρει εργολαβία. Δεν θυμάμαι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει. Ο κ. Κόστολο είναι δημοτικό μα σύμβουλο. Ο κ. Κόστολο είναι τοπικό μα σύμβουλο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τον ίδιο, αλλά για τον ίδιο. Θυμάμαι την διαδικασία που είχε ακολουθηθεί, σταμάτησε το έργο, γιατί από τη στιγμή που. Τι συνέβη και δεν προχώρησε και τη στιγμή που σε εκείνη την περιοχή υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα, τι γίνεται. Μάλιστα. Χαίρομαι για την πολιτική τοποθέτηση και την άποψή σας περί αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτή είναι η θέση σας, φαντάζομαι. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Σε αυτό το οποίο δεν συμφωνούμε είναι να ρίξει ο Δήμος εκατομμύρια για να φτιάξει τα θερμά και να τα δώσει σε 5 κολλητούς στο Καϊσταλής. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Θα ήταν καλύτερο να τα πάρει ο Μίτσης, κύριε. Ο Μίτσης είναι φίλος του κύριου Καϊσταλή. Μέσω της διαδικασίας που έχετε ξεκινήσει ήδη με την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Εμείς ξεκινήσαμε με την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων. Χαίρομαι. Κύριε Κυρίτση. Ορίστε. Η ΔΕΙΑΚ, στελέχτης ΔΕΙΑΚ δεν είχαν πάει το 7, αν δεν κάνω λάθος, ή το 8. Μήπως λέτε για κάτι άλλο. Όχι, μιλώ για αυτό το συγκεκριμένο. Χαίρομαι που είπατε για την Τράπεζα Επενδύσεων, κυρία Βαζαχαρίου, που χαμογελάτε. Αλλά θα σας πω το εξής. Την Τράπεζα Επενδύσεων έχει την πλεονεκτική θέση να την αξιοποιεί ο κύριος Καΐσαλης κατά τα φεγγάρια του. Το οποίο το έργο. Άστε με να μιλήσω. Λοιπόν. Λέω λοιπόν, κυρία Βαζαχαρίου μου, ότι την Τράπεζα Επενδύσεων κατά τα φεγγάρια του ο κύριος Καΐσαλης τη μεταχειρίζεται και την αξιοποιεί. Του οποίου το έργο
Εάν διαβάσετε την ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής μας, γιατί εμείς τα λέμε και γραπτός, ξεκινάμε από εκεί. Και αναγνωρίζουμε το έργο συγκεκριμένων ανθρώπων την περίοδο που έδρασαν και λειτουργήσαν σοβαρά. Για την περίοδο που ήταν ασόβαροι, βεβαίως και δεν το αξιολογούμε.